Η επιχείρηση αποφάσισε να καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99, ενώ έχουμε προσπαθήσει αρκετές φορές να έρθουμε σε κάποιες διαπραγματεύσεις, σε κάποιες συζητήσεις, ζητώντας την ικανοποίηση κάποιων ετοιμάτων μας, όπως είναι η εξαίρεση των εργαζομένων από το άρθρο 99. Αυτό δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και καταλήξαμε στην απόφαση η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων να προχωρήσει σε ένα απεργιακό φύλλο, το φύλλο το οποίο κυκλοφορεί σήμερα σε όλα τα περίπτερα, σε όλη την Ελλάδα, σε ένα τειράζ 40.000 φύλων, το οποίο ήταν το μεγάλο στοίχημα για τους εργαζόμενους, για να ενωθούν και πάλι με τους αναγνώστες τους. Θα θέλαμε πάρα πολύ σήμερα στα χέρια μας να κρατάμε την ελευθεροτυπία. Αυτό δεν έχει καταστεί εφικτό μέχρι σήμερα. Δεχτήκατε πιέσεις όμως να μην το βγάλετε αυτό το φύλλο? Πιέσεις υπήρξαν και φυσικά πάντοτε σε όλα τα απεργιακά φύλλα, όπως έγινε και στην περίπτωση του ελεύθερου τύπου και της απογευματινής, υπήρξαν τέτοιου είδους πιέσεις. Νομίζω όμως ότι κατάφερε τελικά να επικρατήσει η ψυχραιμία περισσότερο. Χρήσιμη και αυτή. Ναι, και να κατανοήσουν ορισμένοι ότι οι εργαζόμενοι της ελευθεροτυπίας βρίσκονται εδώ για να επικοινωνούν πάντα με το αναγνωστικό κοινό και για να καταφέρουν πάντοτε να δίνουν με πλήρη αντικειμενικότητα όλα τα γεγονότα. Τα γεγονότα τα οποία θα διαβάσουν σήμερα σε 56 σελίδες. Έλεγα, Γιώργο.